Ξεκίνησαν σήμερα οι εκδηλώσεις θεσμός που διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόκειται για τις εκδηλώσεις οικονομικής σκέψης που πραγματοποιούνται τα τελευταία 20 χρόνια και θέτουν στο επίκεντρο την οικονομία της χώρας. Απόψε μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, απευθεία σύνδεση με το Πολιτιστικό Κέντρο. Κύριε Κόλλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Φέτος, αντικείμενο της συζήτησης θα είναι μεταξύ πολλών άλλων και η επόμενη μέρα των μνημονίων. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αλλάζει κάτι για τη χώρα μας, στη χώρα μας, μετά από αυτή την περιβόητη έξοδο από τα μνημόνια. Κανονικά θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Μπορεί από τη μία μεριά να έχουμε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας στην επόμενη μέρα των μνημονίων. Μπορεί να έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα για πολλά χρόνια, μέχρι το 2060. Νομίζω όμως ότι αυτό που προέχει είναι να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα το δικό μας, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να κάνουμε, το οποίο έχει διπλό στόχο. Από τη μία, να φέρει επενδύσεις στη χώρα, να προσελκύσει ξένους επενδυτές, οι οποίοι, εγχώριους και ξένους μάλλον επενδυτές, οι οποίοι θα δουν ότι η ελληνική οικονομία προσφέρει το έδαφος για να έρθουν να επιχειρήσουν στη χώρα, να αυξήσουν το ΑΕΠ και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Και από την άλλη, θα δώσουμε και το σήμα στις ξένες αγορές, γιατί απότερος στόχος είναι να ξαναφτάσουμε στις ξένες αγορές με χαμηλά επιτόκια και όχι με το 4,3 που κινούμαστε σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα και πώς θα προέλθει αυτή η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές και όχι στη βραχυπρόθεσμη που έχει να κάνει με την ιδιωτική κατανάλωση. Θεωρείτε ότι τα δημοσιονομικά έχουν μπει σε μία σειρά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το κομμάτι της ανάπτυξης και των επενδύσεων ακόμα μένει πίσω. Μιλάμε δηλαδή σε μελλοντικό χρόνο πάντα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα στο σκέλος της δημοσιονομικής προσαρμογής σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα. Βεβαίως ζούμε σε ένα καθεστώς υπερφορολόγησης, ζούμε σε ένα καθεστώς μεγάλων ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή το 70% του εισοδήματος πλέον των ελευθέρων επαγγελματιών, των ανθρώπων, των φυσικών και νομικών προσώπων πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Επομένως, είναι αυτοί που τροφοδοτούν αυτά τα υπερμεγέθη πλεονάσματα τα οποία πιάνουμε. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούμε για να ανασάνει κάποια στιγμή και η πραγματική οικονομία, γιατί με όλο αυτό το καθεστώς της υπερφορολόγησης νομίζω ότι λειτουργεί και αποτρεπτικά προς όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στη χώρα, αλλά δεν μπορούν, βλέποντας ότι οι γειτονικές χώρες λειτουργούν με πολύ πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, πάντως οι περισσότερες εξαγγελίες που ακούσαμε από πλευράς της κυβέρνησης δεν αφορούν τη μεσαία τάξη, η οποία έχει επομιστεί και το μεγαλύτερο βάρος τα χρόνια αυτά της κρίσης. Θεωρείτε ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια δημιούργησαν μοιραία και ένα μεγαλύτερο ταξικό χάσμα? Είναι γεγονός ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που έχει πληρώσει το μάρμαρο όλης αυτής της κρίσης περισσότερο από κάθε άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε προς αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει κάποια στιγμή να τους δώσουμε κίνητρο να συνεχίσουν παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις υποχρεώσεις τους και κάποια στιγμή να τους βοηθήσουμε με μείωση όλου αυτού του βάρους το οποίο έχουν επομιστεί, ούτως ώστε να αναγνωριστεί και η προσπάθεια αυτή. Πρέπει να κάνουμε πράγματα για τη μεσαία τάξη. Νομίζω ότι κακώς εστιάζεται η συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό σε άλλα θέματα. Ακόμα και σήμερα προεκλογικά μιλάμε για 10.000 προσλήψεις στο δημόσιο που μπορεί να είναι απαραίτητες, δεν αμφιβάλλω. Μιλάμε για αναδρομικά σε συνταξιούχους που επίσης είναι απαραίτητο γιατί έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, αλλά δεν πρέπει να σταματάει η συζήτηση εδώ. Επιτέλους πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή τη μεσαία τάξη που έχει πληρώσει πολύ για αυτή την κρίση. Επειδή κάνατε αναφορά στους συνταξιούχους και η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει το ψαλίδι, προφανέστατα για προεκλογικούς λόγους, τουλάχιστον για το 2019. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί εργατολόγοι και έγκριτοι νομικοί που μας λένε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αποφευχθεί τα επόμενα χρόνια. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αν αυτό το βαρέλι έχει πάτο, μιλάω για τις συντάξεις.
Θα πρέπει να πω ότι οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις. Πλέον υπάρχουν συντάξεις οι οποίες κινούνται στα όρια της φτώχειας. Θεωρώ ότι κακώς η κυβέρνηση το 2016 προχώρησε σε μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία και εισακούστηκε το αίτημα των δανειστών για περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Θα πρέπει να πω ότι έχουν μειωθεί πάνω από 20 φορές συνολικά οι συντάξεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια, αν βάλουμε μαζί και το ΕΚΑΣ. Νομίζω ότι αυτό, η συζήτηση που πρέπει να γίνει και η απόφαση που πρέπει να πάρθει, δεν έχει να κάνει με μια αναστολή της εκτέλεσης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που ελήφθη το 2016 για περαιτέρω μείωση, αλλά για πλήρη κατάργηση αυτής της πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να υποστούν άλλες συντάξεις, άλλες μειώσεις της συντάξης τους. Το Υπουργείο Οικονομικών, όταν νομοθετεί, σας λαμβάνει υπόψη, δηλαδή βρίσκεται ευήκοα όταν το απαιτούν οι περιστάσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι οι παρεμβάσεις κάνετε. Κυρία Σαλαπάτα, εμείς αυτό που κάνουμε είναι με συνεχείς παρεμβάσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις να ανταποκριθούμε στο θεσμικό μας ρόλο. Να ανταποκριθούμε στο θεσμικό ρόλο του Συμβούλου της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας. Οι προτάσεις μας είναι συνεχείς, βλέπουν το φως της δημοσιότητας και βλέπουμε ότι βρίσκουμε και ευήκοα όταν πλέον έχουν να κάνουν και με το φορολογικό και με το ασφαλιστικό και με τα κόκκινα δάνεια και με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που πρέπει να πω ότι εμείς πρώτοι μιλήσαμε για αυτό το μηχανισμό που εξελίχθηκε σε νόμο του κράτους. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει και επιτάσσει ο ρόλος ενός θεσμικού φορέα σοβαρού απέναντι από την πολιτεία. Το πόσο η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στην κυβέρνηση, απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ανταποκρίνονται σε αυτό που προτείνουμε εμείς και πόσο το συζητάνε, νομίζω ότι είναι στο δικό τους χέρι. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων, όχι μόνο για τα μέλη μας, αλλά για την ελληνική οικονομία γενικότερα. Και πολύ σύντομα θα ήθελα το σχόλιο σας για να κλείσουμε με αυτό, επειδή υπάρχει μια ανησυχία, έντονη ανησυχία σε χιλιάδες υπερχρεωμένους δανειολήπτες σχετικά με την προαναγγελία της κατάργησης του νόμου Κατσέλη. Είναι κάτι για το οποίο κάναμε παρέμβαση πριν από 10 μέρες περίπου. Είπαμε, θεωρώ λογικά, ότι πλέον είναι το τελευταίο καταφύγιο για την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Νομίζω ότι έχουμε μάθει πολλά από τα λάθη που είχε αυτός ο νόμος Κατσέλη στην αρχή, από τα κάποια λάθη που είχε στην αρχή που έβρισκαν καταφύγιο κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτά τα λάθη μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα, να τα διορθώσουμε στο νόμο και να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή την τελευταία προστασία σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη να προστατευτούν από αυτό το νόμο. Νομίζω ότι οι τράπεζες πλέον έχουν αναπτύξει τέτοια συστήματα. Άλλαξε ο νόμος το Σεπτέμβριο της φετινής χρονιάς, που πλέον έρεται και το απόρριτο, δηλαδή μπορούν να μπουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να ελέγξουν αν πραγματικά παρουσιάζουν αδυναμία αποπληρωμής. Πρέπει να συνεχιστεί να προστατεύεται αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη συζήτηση που είχαμε.